Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο καλύτερο κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πολύ καλά. Ανυπομονώ να έρθει η καινούρια μου παρέα. Δεν σας λέω ότι είναι η καινούρια μου παρέα. Η αλήθεια είναι βασικά πως τώρα, σε αυτή τη στιγμή, τη χρονική ακριβώς που με βρίσκεται, δεν είμαι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε γιατί? Δείτε γιατί. Αυτά είναι τα γυαλιά μου. Τα μοναδικά γυαλιά που έχω για να βλέπω. Και έχουν γίνει έτσι. Τα έκατσα, τα στράβωσα και μετά τα πείραξα για να ισιώσουν και τα έσπασα. Αυτό είναι το mood μου. Δεν πειράζει όμως. Θα μου φτιάξετε εσείς τη διάθεση, γιατί ήρθαμε ένα βιντεάκι το οποίο μου ζητήσατε και μου χιλιοζητήσατε, τι μηνύματα στο Instagram, τι σχόλια κάτω από το βίντεο το προηγούμενο που είχα ανεβάσει. Και σας ήρθα με high-end προϊόντα και φυσικά drugstore για το πρόσωπο. Πάμε να δούμε τι σας έχω και πόσο πιο οικονομικά θα βγάλουμε ένα μακιγιάζ. Έχω ενυδατώσει το πρόσωπό μου. Σήμερα δεν θα βάλω make-up, η αλήθεια είναι. Δεν το συνηθίζω βασικά. Θα σας κάνω το καθημερινό μου μακιγιάζ πολύ εύκολα με δύο διαφορετικές τιμολογιακές πολιτικές. Το παίξω πολύ επαγγελματίας. Και θα δούμε τι θα κερδίσει στην τελική. Ποιο θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Έχω ενυδατώσει το πρόσωπό μου. Έχω φτιάξει τα φρύδια μου από το πρωί. Και πάμε να δούμε τι σας έχω. Αρχικά ξεκινάω με Instant Erasure Concealer, το οποίο βγαίνει στα 11,99 από ό,τι βλέπω. Η απόχρωση αυτή είναι οι δύο beige, απλά αλλάζουν συνέχεια οι αποχρώσεις τους, δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Λοιπόν, θα βάλουμε σε αυτό το μάτι τα πιο οικονομικά και σε αυτή την πλευρά γενικά, θα τα χωρίσουμε έτσι στη μέση. Λοιπόν, εγώ τοποθετώ γενικά σε όλο το πρόσωπο, σχεδόν στα σημεία που θέλω να καλύψω, τέλος πάντων, για να σας δώσω να καταλάβετε. Είναι ένα καλό φάσμα αυτό που βλέπετε. Και θα συνεχίσω με Tarte Shape Tape Concealer, το οποίο βγαίνει στα αγαπημένα 30 ευρώ. Και θα το βάλουμε από αυτήν εδώ την πλευρά. Λίγο πιο σκούρο είναι αυτό, αλλά δεν μας πειράζει. Το καταφέρουμε. Θα βγει λίγο πιο σκούρο το πρόσωπό μου. Δεν πειράζει. Τώρα, με ένα beauty blender, το οποίο έχω λίγο χρησιμοποιήσει, αλλά δεν πειράζει, πάω και μπλεντάρω λίγο το concealer μου. Βρεγμένο είναι το beauty blender μου. Πιστεύω ότι αυτό θα βγει λίγο πιο natural σε σχέση με το άλλο. Okay. Παίρνω ένα άλλο beauty blender για αυτή την πλευρά, ένα πιο ανοιχτό χρώμα, βρεγμένο. Και τα δύο είναι από Shein, αν σας ενδιαφέρει. Σας τα έχω ξαναβάλει και σε άλλα βίντεο. Και τα μποναριστά. Κάνω τη μισή μου μύτη. Τις κοκκινίλες μου. Ναι, είμαι λίγο πιο σκούρη από αυτή την πλευρά, αλλά δεν πειράζει. Να ξεχωρίζουμε και τι έχουμε κάνει. Συνήθως εγώ βέβαια αυτό το concealer το αναμειγνύω με ένα άλλο της Maybelline. Αλλά δεν πειράζει. Για να γίνει λίγο πιο ανοιχτό. Αλλά εντάξει. Πολύ λίγη διαφορά. Θα συνεχίσουμε με το contouring και σας έχω Face Studio Bronze από Maybelline, η οποία η αρχική της τιμή είναι στα 15,83. Τώρα έχει έκπτωση και είναι 10,83. Έχει μέσα διάφορες αποχρώσεις καφέ και φυσικά το highlighter της. Θα πάρω ένα πινέλο για contouring και εμένα μου αρέσει να παίρνω όλες τις αποχρώσεις. Είναι πολύ ωραίες όλες, εκτός από το highlighter που θα το βάλουμε μετέπειτα. Λοιπόν, και πάμε στην πλευρά την οικονομική και πάμε να κάνουμε contouring. Εγώ κάνω κυκλικές κινήσεις γενικά μέχρι να σβηστεί ωραία το contouring μου και να φαίνεται ελάχιστα και όμορφα. Μην σας πω, θα προσθέσω λίγο ακόμα
Είναι λίγο πιο θερμά από τις άλλες παλέτες βέβαια αυτά τα καφέ, να ξέρετε. Δηλαδή από εδώ θα είμαστε λίγο πιο θερμές όπως και να έχει, εκτός από το κονσίλερ. Και να ξέρετε, εγώ το κατεβάζω και λίγο κατά κάτω, για να μην φαίνεται μια γραμμή. Δηλαδή κάνω και λίγο αυτό, μόλις φύγει μεγάλη ποσότητα από το πινέλο μου. Και φυσικά δεν ξεχνάω, περνάω και πάντα από το μάτι εδώ πάνω, στο κόκαλο. Από τη στιγμή που δεν θα βάλω σκιά. Είναι το καθημερινό μου αυτό. Με ένα άλλο πινέλο και φυσικά με τις Anastasia Beverly Hills την Contour Kit Palette, την οποία έχω φτάσει πάτω, αλλά την έχω ξαναγοράσει, μην νομίζετε. Ωραία, καλά πήγε αυτό. Η οποία βγαίνει στα 48 ευρώ, εξαιρετικά. Θα πάρω και τις 3 αποχρώσεις πάλι καφέ. Εδώ έχουμε και πιο ψυχρή απόχρωση όμως, αν δείτε. Δηλαδή η μεσαία είναι πιο ψυχρή, αυτή είναι θερμή και αυτή πάει πιο ψυχρή. Άλλαξα και πινέλο, να ξέρετε. Λοιπόν, και πάω από αυτή την πλευρά, πάλι με κυκλικές κινήσεις, να τονίσω το κόκαλο εδώ πέρα. Ωραία, αυτό γράφει λίγο πιο έντονα. Είμαστε πολύ κοντά όμως, νομίζω. Καλή, ξέχασα να κάνω το contouring τη μύτη μου, επειδή είναι τα μισά, τα ξεχνάω. Λοιπόν, θα κάνω μισή με αυτό. Θα πάρω ξανά το άλλο πινέλο να ξανακάνω έτσι λίγο. Μυτούλα σίγουρα θέλει. Ναι. Καλή, σαν να στράγω η μύτη μου είναι. Και με την προηγούμενη παλέτα πάλι ξαναπαίρνω, γιατί δεν έκανα contouring μύτης. All right. Και κάνω και λίγο εδώ πάνω. Και κάνω και λίγο εδώ πάνω. Με το άλλο πινέλο πρέπει να αλλάζω και πινέλα. Με το αριστερό εγώ. Προσωπικότητα. Λοιπόν. Ωραία. Κάναμε contouring. Τώρα δεν φαίνεται μεγάλη διαφορά. Έτσι και εδώ, ας πούμε, μου έχει κάνει αυτό μια στάμπα. Το βλέπουμε όλοι, έτσι. Εντάξει, μπορεί να φταίει και λίγο το πινέλο αυτό, γιατί είναι πολύ μαλακό. Δεν μου αρέσουν πολύ τα μαλακά πινέλα γενικά. Για contouring, μάλιστα. Κάτι θα γίνει. Συνεχίζω με το ρούζ μου. Συνεχίζω με το ρούζ μου και θα πάρω το Dream Matte Blush, το οποίο βγαίνει στα 8 ευρώ. Τέλειο. Είναι σαν υγρό ρούζ. Είναι ματ και πάω με ένα φουντωτό πινελάκι. Παίρνω λίγη ποσότητα. Βλέπετε, χρωματίζεται αμέσως. Είναι αρκετά pigment. Είναι από Maybelline, δεν ξέρω αν σας το πω αυτό. Και πάω στα μαγουλάκια μου χαμογελώντας. Και το τοποθετώ. Okay. Καλό. Δεν βγαίνει πολύ έντονο. Η αλήθεια είναι πως το θυμάμαι να βγαίνει πιο έντονο, αλλά... Τώρα δεν ξέρω γιατί, δεν γράφει πολύ καλά. Ό,τι να. Μπορεί να στέγνωσε κιόλας βέβαια. Αυτό παρατηρώ. Και από την άλλη πλευρά έχω Glow Play Blush από MAC, το οποίο είναι στην απόχρωση Grant και το οποίο βγαίνει και αυτό στα 30 ευρώ. Αλλά είναι ατελείωτο, να ξέρετε. Ξεκάθαρα. Το λατρεύω όμως. Το λατρεύω, δεν το αλλάζω με τίποτα. Mm-hmm. Ναι, είναι λίγο πιο pigmented, το βλέπουμε. Είναι πολύ αισθητά pigmented σε σχέση με το άλλο. Τι να κάνω, να προσθέσω λίγο ακόμα στο άλλο. Και ανεβάζω και λίγο πιο ψηλά, μη φαίνεται το concealer μόνο του. Συνεχίζω με Metal Potion της Wycon. Στα 13 ευρώ το συγκεκριμένο. Θέλει πολύ μικρή ποσότητα. Για να κάνουμε έτσι και γυαλιστερό πιο πολύ το πρόσωπο. Παίρνουμε το ίδιο πινελάκι που έβαλα ρούζ. Και πάω... Ναι! Λοιπόν, αυτό εγώ το ξεκινάω από τα μήλα και το ανεβάζω μέχρι πάνω, σαν highlighter. Και έχει φανταστική χρωστική. Το συγκεκριμένο. Τώρα βέβαια μου σηκώνει από κάτω για κάποιο λόγο. Α, όχι, εντάξει, έτσι φαίνεται. Μπορεί να φταίει και το πινέλο. Όχι, εντάξει είναι. Λοιπόν, τέλειο. Και μου θυμίζει πάρα πολύ και σας το έχω ξαναπεί, θα βάλω λίγο ακόμα. Της Iconic London, το Illuminator Highlighter, πώς λέει, τώρα θα σας το δείξω. Γιατί θα το βάλω από την άλλη πλευρά. Καταρχάς δείτε τι ωραίο που φαίνεται τέλειο. Λες και έχει λάμψει όλο το δέρμα πραγματικά. Και ναι, έχουμε το Illuminator της Iconic London, το οποίο βγαίνει στα 27,45. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ίδιο. Πραγματικά. Πραγματικά όμως. Λοιπόν, δείτε.
πάω λίγο πιο ταμποναριστά και στο τέλος δίνω ένταση. Οι τρίχες τι θέλουν εδώ τώρα, να μου σπάσουν τα νεύρα? Σας αρέσουν αυτά τα βίντεο, ε? Ξέρω γιατί σας αρέσουν, γιατί βλέπετε δύο διαφορετικά προϊόντα και πόσο διαφορά έχουν μεταξύ τους και πόσο πιο οικονομικά μπορούμε να βγάλουμε μία λύση χωρίς να ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα. Αυτό είναι λίγο πιο μπέζ ή εμένα μου φαίνεται έτσι, σε σχέση με αυτό. Αυτό είναι λίγο πιο ροζ, νιώθω, το βλέπω και στο χέρι μου. Σκεφτείτε, αυτό είναι της Iconic και αυτό είναι το Wycon. Είναι πάρα πολύ ίδια. Απλά τη Iconic νομίζω γυαλίζει και λίγο περισσότερο. Περνάω έτσι και λίγο τη μύτη μου. Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το κάνω μόνο του. Και τέλος, έχουμε και λέμε Face Studio Setting Powder από Maybelline. Γιατί από τη στιγμή που δεν θα βάλω κάτι στα βλέφαρά μου πάνω, εκτός από μάσκαρα, περνάω λίγο είτε με το δάχτυλό μου είτε με το σφουγγαράκι μου, να βγάλω από τις λεπτές γραμμές λίγο το concealer και παίρνω λίγο από την πούδρα, η οποία κάνει 10 ευρώ και πάω και περνάω εδώ και στο κάτω μέρος του βλεφάρου. Ταράν. Εντάξει. Και άμα πιστεύω, ας πούμε, ότι εδώ γίνομαι πιο λιπαρή, εδώ γίνομαι πιο λιπαρή, εντάξει, τώρα εδώ έβαλα σε λάθος σημείο, αλλά εντάξει. Και απ' την άλλη ανταγωνίζεται η Hourglass Powder με 20 ευρώ, η οποία αφήνει ένα φανταστικό φινίρισμα. Δεν έχω βρει τέτοια πούδρα, να σας πω την αλήθεια. Πάω με ένα άλλο πινέλο, η οποία είναι λες και δεν φοράς πούδρα, δεν ματάρει, αλλά ματάρει, σαν να μην... Πώς να το περιγράψω? Δεν γίνεσαι στεγνή και ματ, γίνεσαι ενυδατωμένη ματ. Δηλαδή, αν περάσω πάνω από το highlighter, δεν το σβήνει, το γλυκαίνει. Είναι μοναδική αυτή η πούδρα, δεν ξέρω πώς να το πω. Εντάξει, υπέρλαμπρες. Θα βάλω και για μάσκαρα τη The Falsies Lash Lift και στα δύο βλέφαρα, γιατί μάσκαρα σας είχα δείξει την προηγούμενη φορά. Για να κάνουμε και το μακιγιάζ μας το καθημερινό να λάμψει και να φτάσει σε ένα ολοκληρωμένο επίπεδο. Και στα χείλια μου θα βάλω ένα lip balm για να μην μπλέκουμε και με χείλια. Μη σας κάνω τώρα μισό χείλος έτσι, μισό χείλος έτσι. Δεν έχει πολύ πολύ σημασία. Δείτε τι ωραίες που έχουν γίνει. Ταραν. Εντάξει. Μόλις μπήκε η μάσκαρα λες και είμαι ένας άλλος άνθρωπος. Νιώθω. Λοιπόν, βάζω ένα lip balm στα χείλια μου. Ή πολύ, πολύ ωραίο αυτό που σκέφτηκα τώρα. Λοιπόν, θα πάρω λίγο από αυτά τα... ό,τι έχει μείνει από τα γλωσσάκια. Τα γλωσσάκια λέω, αυτά που έχω βάλει τα ρούζ. Στα μαγουλά μου. Και θα περάσω λίγο από τα χείλια μου. Τι είναι παρχαμένα. Δείτε τι ωραία που βγήκανε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Αν θέλετε να συνεχίσω να κάνω τέτοια βίντεο, γράψτε με στα σχόλια. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά.